Ένα από τα τροπάρια της εορτής του Τιμίου Σταυρού, το εξαποστηλάριο τροπάριο, το οποίο ψάλαμε σήμερα, αναφέρει μεταξύ άλλων κάποιους χαρακτηρισμούς προς τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό και κάποιες ιδιότητες που αυτός έχει. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Οι άνθρωποι συνήθως ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να διαφυλάξουμε την περιουσία μας, τους εαυτούς μας. Και έρχεται η Εκκλησία σήμερα να μας πει ότι αυτός ο οποίος κατεξοχήν αποτελεί τον φύλακά μας είναι ο Τίμιος και ζωοποιός Σταυρός. Γιατί? Γιατί πάνω στον Σταυρό ετάθη Χριστός. Ανέβηκε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έσωσε όλη την οικουμένη. Πώς? Δια του Σταυρού. Δια της θυσίας του δια της εκχύσεως του ιδίου αίματός του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας. Ο Σταυρός ήταν ένα όργανο κατάρας. Είναι ένα όργανο οδύνης. Όμως αυτό που φανέρωνε στην πραγματικότητα την ασχήμια του κόσμου, που αποτελούσε ντροπή για την ανθρωπότητα, γιατί πώς είναι δυνατόν να σκεφτεί ο άνθρωπος έναν τέτοιο θάνατο, εξαιρετικά οδυνηρό όπως είναι ο θάνατος επί του Σταυρού, σκεφτείτε ότι κρεμιέται ο άνθρωπος πάνω στο Σταυρό, το σώμα του πέφτει σιγά σιγά γιατί στηρίζεται μόνο στα χέρια του και στα πόδια του, δεν στηρίζεται καθόλου το υπόλοιπο σώμα, ο κορμός πέφτει σιγά σιγά και δημιουργείται καρδιακή προσβολή στον άνθρωπο. Και μάλιστα όχι γρήγορα, αλλά αργά αργά. Είναι αργός και βασανιστικός ο θάνατος αυτός. Όμως αυτός ο θάνατος που συνέβαινε πάνω στο Σταυρό έγινε με τον θάνατο του Χριστού η ωραιότης της Εκκλησίας. Γιατί δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Γιατί ο Χριστός επάνω στο Σταυρό προσέφερε τον εαυτό του για τη δική μας ωραιότητα δηλαδή για να είμαστε μέτοχοι της ζωής της Βασιλείας του Θεού. Σταυρός Βασιλέων το κρατέωμα. Οι άρχοντές μας ψάχνουν από κάπου να κρατηθούν για να διακονίσουν τα προβλήματα των ανθρώπων, τις δυσκολίες τους, τις ανάγκες τους. Και έρχεται η Εκκλησία σήμερα να μας πει ότι ο Σταυρός είναι εκείνος τον οποίο μπορούν να στηριχθούν οι άρχοντες. Να γιατί στο γένος μας έχουμε αυτή την ωραιότατη συνήθεια κάθε φορά που ένας άρχοντας εγκαθίσταται στην αρχή του να γίνεται αγιασμός με τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Εκφράζουμε αυτήν την παράδοση και αυτή τη συνείδηση της Εκκλησίας μας. Έτσι ορκίστηκε ο κύριος Δήμαρχος και όλοι οι Δήμαρχοι. Έτσι πριν από λίγες ημέρες με κάλεσε ο Υπουργός που ανέλαβε τη θητεία να του κάνω αγιασμό στο γραφείο του. Γιατί θεωρούσε ως άνθρωπος της Εκκλησίας ότι δεν θα μπορούσε να αρχίσει αυτή του την πορεία χωρίς την παρουσία του αγιασμού και του τιμίου και ζωοποιού σταυρού του Χριστού μας. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Όλοι μας καλούμαστε να στηριχθούμε στο σταυρό. Το ξύλο του σταυρού για μας τους χριστιανούς είναι ξύλο που αναπάβει. Για τον Χριστό ήταν ξύλο κατάρας, ξύλο θανάτου. Αλλά μετά τον Χριστό, ο Σταυρός έγινε για μας όλους ξύλο αναπαύσεως. Γιατί μπορούμε εκεί να αφήνουμε το βάρος της αμαρτίας μας, το βάρος της οδύνη μας, το βάρος των θλίψεων, το βάρος της αδυναμίας μας στα πόδια του εσταυρωμένου Χριστού. Σταυρός αγγέλων η δόξα, ο Σταυρός είναι εκείνος που φανερώνει τη δόξα των Αγίων Αγγέλων, γιατί είναι εκείνος που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού, στη δόξα της παρουσίας του Θεού και των δαιμόνων το τραύμα. Δια του τιμίου και ζωοποιού σταυρού φυγαντεύονται οι δαίμονες. Δηλαδή, φεύγει το κακό από τη ζωή μας. Να γιατί σε κάθε ιερά ακολουθία της Εκκλησίας, ο ιερεύς σταυρώνει, ευλογεί, χρησιμοποιεί το σχήμα και το σήμα του τιμίου σταυρού, ούτω ώστε αυτό το σχήμα και το σήμα να καταστεί φυγαδευτήριων δαιμόνων. Αλλά και ταυτόχρονα ένδειξη και πηγή ευλογίας και χάριτος. Θυμηθείτε ότι όταν αγιάζουμε το νερό της Κολυμβήθρας, προκειμένου να γίνει το λουτρό της παλιγενεσίας το Άγιο Βάπτισμα ευλογεί το νερό ο ιερεύς. Προκειμένου να γίνει το ψωμί και το κρασί της θεία Ευχαριστίας σώμα και αίμα Χριστού ευλογεί αυτά τα δώρα ο ιερεύς. Προκειμένου να κάνει το λάδι το απλό ευχέλαιον και ίαμα ψυχοσωματικό για τους ανθρώπους ευλογεί αυτό το λάδι ο ιερεύς. Βγαίνει ο ιερεύς στην ωραία πύλη, ευλογεί τους ανθρώπους και τους ζητά να έχουν ειρήνη. Τους καταπέμπει την ειρήνη του Θεού και τους ζητά και οι ίδιοι να ειρηνεύσουν. Κάθε τι που επιτελείται μέσα στην Εκκλησία επιτελείται με τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Και εμείς όταν έχουμε κάποια ανάγκη όλοι οι άνθρωποι τι κάνουμε. Το Σταυρό μας. Παρακαλούμε το Θεό να μας ευλογήσει, να μας διαφυλάξει, να μας σώσει και σήμερα που είναι η πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ζητούμε από τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, δηλαδή από αυτόν τον ίδιο τον Χριστό, να προοδεύει πάντοτε και να μας ανοίγει τον δρόμο, ώστε και εμείς να προχωρούμε υπό την σκιά και την σκέπη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Χριστού. Αποτελεί ευλογία για την Ιερά μας Μητρόπολη το ότι μέσα στους ναούς μας Έχουμε και ένα Ναό, ο οποίος τιμάται στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού. Σας εύχομαι ολόψυχα να έχετε πάντοτε την κρατεά σκέπη του Τιμίου Σταυρού. Να έχετε και να έχουμε τις Πρεσβείες των Αγίων που σήμερα εορτάζουν, της Αγίας Ολομονής, της οποίας το πάντσεπ, το λείψανο υπάρχει στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο μας και εκείνη μαζί με τους Αγίους Επτά Πέδες, τους Μακαβαίους και τον διδάσκαλό τους τον Ελεάζαρο αλλά και τον Άγιο Τιμόθεο, τον Επίσκοπο Πρικονήσου, να πρεσβεύει πάντοτε, να πρεσβεύουν πάντοτε για όλους μας και να μας χαρίζουν και να σας χαρίζουν όλα του τα αγαθά. Ο Θεός να σας ευλογεί.